εμπέρνερ συλλογική. Που να παρακαλέσουμε τον Αρχιεπίσκοπο. Πρέπει να είμαστε εδώ να αντιμετωπίσουμε τον Αρχιεπίσκοπο, να αντιμετωπίσουμε την οργανωμένη εκκλησία με τον τρόπο που λειτουργεί. Και σας μιλάω για διαπλοκή. Γιατί ως περιφερειακός σύμβουλος και ως Αττική συνεργασία, όχι στο μνημόνιο, είμαστε εμείς που φέραμε τις προηγούμενες ημέρες. Ήταν εκπρόσωποι των πολιτών, εκπρόσωποι σας, ήταν εκεί παρόντες και είδαν σε όλο τη το μεγαλείο τη διαπλοκή. Είδαν πως τα δύο μεγάλα κόμματα με επικεφαλής τον κύριο Σγουρό έθαψαν εντός 3 λεπτών το ψήφισμα που είχαμε φέρει και ζητούσαμε να μην προχωρήσει αυτό το πράγμα, να μην προχωρήσει το φωτοβολταϊκό πάρκο και να καθίσουμε και να συζητήσουμε το θέμα εκείνη τη στιγμή. Με τερτύπια της πλειοψηφίας, μιας πλειοψηφίας που σας λέω παραπέει ακόμα και η πλειοψηφία του κυρίου Σγουρού μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, παρόλα αυτά πήραν την απόφαση να μην συζητηθεί το θέμα. Και γνωρίζουμε πολύ καλά τι γίνεται από πίσω. Γνωρίζουμε πολύ καλά και τα προκάμια της ηγεσίας της Εκκλησίας, αλλά και τα προκάμια του κράτους για το πώς θέλουν και πώς νομίζουν ότι θα βγάλουν λεφτά για να τα δώσουν στους δανειστές. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι τίποτα δεν πρόκειται να πάει στην τοπική οικονομία. Τίποτα δεν πρόκειται να πάει στην γενικότερη οικονομία της περιοχής. Γι' αυτό βουτήξανε από τους πολίτες το βουνό, γι' αυτό θέλουν να το ξεπουλήσουν, γι' αυτό θέλουν να το δώσουν στους δανειστές. Εσείς, πρώτοι από όλους από εμάς, αλλά και όλη η Αττική, γιατί η Πεντέλη ανήκει σε ολόκληρη την Αττική. Σε όλη την Ελλάδα ανήκει. Σε όλη την Ελλάδα. Και όταν βλέπει, και είναι τρελό να λέει ο κύριος Παπακοσταντίνου, ότι βλέπω ένα φαλακρό βουνό. Βλέπει το μάρμαρο που έφεξε του Παρθενώνα και αφού το λέει φαλακρό βουνό, σαν δεν τρέπεται. Γεια σας. Πριν τον επόμενο προσκεκλημένο, το ΥΥΥ.